Λέει ο Βαδιακός. Καλαμάτα. Καλαμάτα. Τα 9 ζευγάρια που θα αναμετρηθούν για την τέταρτη φάση του κυπέλου Ελλάδος, καθώς και τις 5 ομάδες που προκρίθηκαν άνευ αγώνα, ανέδειξε η σημερινή κληρωτίδα. Η ομάδα της Καλαμάτας κληρώθηκε να αντιμετωπίσει εκτός έδρας τον Πανσεραϊκό σε νοκάουτ αγώνα που θα διεξαχθεί την Τετάρτη 6 Οκτωβρίου. Οι αγώνες και σε αυτή τη φάση θα είναι νοκάουτ με παράταση και πέναλτι. Και στην τέταρτη φάση οι ομάδες της Super League 2 που θα κληρωθούν με ομάδες της ΓΑΜΑ Εθνικής. Οι αγώνες θα διεξαχθούν σε γήπεδα των ομάδων της κατώτερης κατηγορίας, δηλαδή γηπεδούχος ομάδες θα είναι η ΓΑΜΑ Εθνική Κατηγορία. Τα γήπεδα που θα διεξαχθούν οι αγώνες θα είναι προδιαγραφών Super League 2 σύμφωνα με την προκήρυξη και αν δεν υπάρχει διαθέσιμο γήπεδο εντός νομού, θα μπορεί να χρησιμοποιήσει γήπεδο από τους όμορους νομούς. Οι αγώνες θα διεξαχθούν στις 6 Οκτωβρίου 2021, ημέρα Τετάρτη και ώρα 4. Παναχαϊκή Εγάλεο, Διαγόρας Ρόδου Λάρισα, Αναγέννης Καρδίτσας Αλμοπός Αριδέας, Προοδευτική Ξάνθη, Νίκη Βόλου Εργοτέλης, Κοζάνη Άγιος Νικόλαος, Ήπατο Τρίκαλα, Πανσεραϊκός Τρίγλια, Λεβαδιακός Καλαμάτα. Δύο ΠΑΕ και τρεις ομάδες της ΓΑΜΑ Εθνικής προκρίθηκαν στην επόμενη φάση άνευ αγώνα. Η Καλυθέα, η Λευκύμη, ο Αχαίρων Καναλακίου, η Κηφισιά, Κηλιούπολη. Οι αγώνες για την τέταρτη φάση θα είναι μονή και οι 14 ομάδες συνολικά που θα περάσουν στην πέμπτη φάση θα βρεθούν στην κληρωτίδα μαζί με τις 10 ομάδες της Super League 1 πλην των Ολυμπιακού, ΠΑΟΚ, ΑΕΚ και Άρη που πήραν την χρονιά που ολοκληρώθηκε το ευρωπαϊκό εισιτήριο. Στην πέμπτη φάση τώρα θα συμμετέχουν και οι ομάδες της Super League 1 εκτός από αυτές που συμμετέχουν στα ευρωπαϊκά παιχνίδια. Στην έκτη φάση τώρα θα συμμετέχουν οι ευρωπαϊκές ομάδες και οι αγώνες θα είναι διπλοί. Να ευχηθούμε να διεξαχθούν ωραία παιχνίδια με την τήρηση πάντα του υγειονομικού πρωτοκόλλου από όλους τους συμμετέχοντες για την ασφάλεια όλων από τον COVID. Σας ευχαριστούμε πολύ και καλά παιχνίδια.